Σε εξέλιξη βρίσκεται, Γιάννη, κυρίε και κύριοι, εκδήλωση αλληλεγγύη και προσευχή προ το Ισραήλ έξω από την Εβραϊκή Συναγωγή εδώ στην Λάρνακα. Δεκάδες κόσμου βρίσκεται στο σημείο για να εκφράσει την συμπαράστασή του στο Ισραήλ. Για πρώτη φορά, όπως ανέφερες και εσύ, στην εκδήλωση βρίσκονται και οι οικογένειες των οποίων μέλη τους απήχθησαν, ανάμεσα τους και ανήλικα παιδιά. Έχουν αναρτηθεί σε τείχους φωτογραφίες και ονόματα των απαχθέντων από την Χαμάς. Ωστόσο, είναι πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η αστυνομία. Δεκάδες ένοπλοι αστυνομικοί έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία πέριξ της συναγωγής. Ένοπλα μέλη της δύναμης τοποθετήθηκαν και σε ψηλά κτίρια της περιοχής. Είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Υπάρχουν και σημαίες της Κύπρου, οι οποίες τοποθετήθηκαν δίπλα από αυτές του Ισραήλ. Όπως και οι φωτογραφίες, όπως σας ανέφερα, ατόμων που έχουν απαχθεί από την Χαμάς. Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.